Με την επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του απόψε με τον Αμερικανό ομολογό του, η Ελλάδα εντείνει την άσκηση της στρατιωτικής διπλωματίας για να ενισχύσει τη θέση της, αλλά και να καταδείξει τον απασταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Türkiye'nin savaş uçaklarını satın alması şarta bağlandı. Buna göre ABD Başkanı'nın Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışının ülkesinin ulusal çıkarlarına uygun olduğuna ikna etmesi gerekiyor. Ayrıca Biden'ın jetlerin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi için somut adımlar atmasını taahhüt etmesi gerek. Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις Πάπας, ο πρωτεργάτης της τροπολογίας που πέρασε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία το βέτο στην Τουρκία. Ένας πραγματικά αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ δεν απειλεί άλλα μέλη όπως την Ελλάδα με πόλεμο. Δεν μπορούμε να την επιβραβεύσουμε την κυβέρνηση Ερντογάν για την επιθετικότητά της. Ήρθε η ώρα να πούμε φτάνει πια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι που ζορίζουν τους Τούρκους, γιατί αλλιώς είχαν σχεδιάσει το πρόγραμμα της αεροπορίας και όλα αυτά γίνονται γιατί οι Τούρκοι δεν θέλουν να στείλουν πίσω τους S-400. Η εξοπλιστική αναβάθμιση της Ελλάδας με τα γαλλικά Ραφάλ, την αναβάθμιση των F-16 και την απόκτηση των F-35 από το 2027 μονοπολεί τις αναλύσεις που γίνονται στα τουρκικά κανάλια. Yani sonuçta satacağı uçak, evet belki F-22'lere, F-35'lere yakınlaştırılmış bir takım revizyonlar var. Yani bir şekilde modernizasyon çabalarıyla beraber son derece gelişmiş bir uçak seviyesine gelmiş. Ama Yunanistan'a F-35 satıyor, bize F-16'yı vermekte zorlanıyor. Σε άρθρο του για την τουρκική επιθετικότητα, ο ανταποκριτής της μεγάλης γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine Zeitung, με αφορμή τον προκλητικό Χάρτη Μπαχτσελή, απευθύνεται στην γερμανική κοινή γνώμη, τονίζοντας ότι οι απειλές της Άγκυρας πρέπει να αντιμετωπιστούν ως σοβαρές για να μην γίνει η Ελλάδα-Ουκρανία. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι ο Μπαχτσελή δεν είναι, όπως ίσως θα ήθελε κανείς, κάποιος εγκέφαλος της αντιπολίτευσης σε σύγχυση, αλλά ένας κυβερνητικός εταίρος.